στέρεο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ναυάγησε και η ίστατη απόπειρα για μια ανακοχή στο απεργιακό μέτωπο της ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ απέρριψαν την πρόταση της κυβέρνησης να σταματήσουν την απεργία και ταυτόχρονα να ανακληθούν οι απολύσεις. Αυτή ήταν η κατάληξη μιας μέρας γεμάτης ένταση που σφραγίστηκε από την πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ, τις πορείες και τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα όμως θα συνεχιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις τράπεζες, στον ΟΤΕ και τα ταχυδρομεία. Να δούμε όμως τι πρότεινε η κυβέρνηση στους απεργούς της ΔΕΗ. Έκανα ορισμένες προτάσεις πράγματι στο Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ που θεωρώ ότι δίδουν μια διέξοδο σε αυτή τη φοβερή κατάσταση που βρισκόμαστε. Το Προεδρείο της άκουσε, πήρε σημείωση, τους παρακάλεσε να το συζητήσουν εν ολομελία και να μου απαντήσουν. Η απεργία όμως στη ΔΕΗ, εκτός από την ταλαιπωρία εκατομμυρίων Ελλήνων και την πρόκληση τεραστίων ζημιών στην αγορά, έχει και μια άλλη δραματική διάσταση που αφορά στη δημόσια υγεία. 400.000 εμβόλια κινδυνεύουν να χρηστευθούν, καθώς αρκεί μια ολιγόρη διακοπή ρεύματος για να υποστούν αλλίωση. Η κάμερα του Αντένα και ο Γιώργος Σαφτιάς μπήκαν στις αποθήκες και τα ψυγεία του Υπουργείου Υγείας και του Ινστιτούτου του Πάστερ. Κυριολεκτικά από μια κλωστή κρέμεται η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Η ζημιά που έγινε το απόγευμα στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη άναψε το κόκκινο φως του συναγερμού για εμβόλια και φάρμακα στο Ινστιτούτο Παστέρ. Εδώ στη μονάδα εμβολίων οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση καθώς ο κίνδυνος πλέον είναι μεγάλος. Αυτά είναι τα μεγάλα ψυγεία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς όμως γενέτρια που θα μπορούσε να αποτρέψει την αλλίωση των εμβολίων. Αρκεί μια ολιγόρη διακοπή ρεύματος για να είναι άχρηστα. Όλα τα εμβόλια επηρεάζονται αρνητικά από την παραμονή τους εκτός ψυγείου. Η ζημιά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος θα είναι ανυπολόγιστη καθώς θα χρειαστούν 3 μήνες σύμφωνα με τους επιστήμονες για να παραχθούν τα νέα εμβόλια, ενώ το κόστος θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια δραχμές. Υπάρχει ένα πρόβλημα να ελέγξουμε τώρα την δραστικότητα αυτών των εμβολίων, εάν είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν, να δοθούν στα σχολεία και στους άλλους φορείς των εμβολιασμών.